Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Καραταγλίδη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα κύριε Νασούλη, καλημέρα και στους ακροατές. Κάτι πρέπει να κάνουμε με αυτό το θέμα. Κάτι πρέπει να κάνουμε και δυστυχώς είναι πολύ κρίμα που στην πορεία της εκπομπής πληροφορηθήκαμε ότι και κανείς από τον νομό Καστοριάς, κανείς όμως δεν συμμετέχει στην αρμόδια επιτροπή που έχει σταθεί για τη δίκαια μετάβαση. Αυτό είναι εκπληκτικό, είναι εξωφρενικό. Είναι πέρα από τα όρια. Έτσι είναι. Τουλάχιστον τις δικές ούτε για τα μάτια του κόσμου δεν κρατάνε ούτε τα προσχήματα. Δηλαδή είναι τρομερό. Κοιτάξτε, όσο αναφορά την επιμελητηριακή κοινότητα, εμείς έχουμε τον εκπρόσωπό μας, ο οποίος θα είναι ο πρόεδρος του Πανεπιστημίου, είτε πρώην Τεκοζάνη, είτε Πανεπιστημίου από τους δύο, μέσα από τους οποίους φυσικά θα περάσουμε και τις δικές μας προτάσεις ως επιμελητήρια. Ναι, αλλά τώρα... άλλο να ήταν ένα δικό μας πρόσωπο εκεί, όποιος και είναι αυτός. Θα έπρεπε να είναι ένας δικός μας άνθρωπος, τουλάχιστον ένας δικός μας άνθρωπος στην Επιτροπή. Κοιτάξτε, πρέπει να υπάρξει μια ενεργοποίηση σε όλα τα επίπεδα. Όταν λέω σε όλα τα επίπεδα, εμείς ως φορέας της επιχειρηματικότητας με τον πιο επίσημο τρόπο καταθέσαμε την αντίδραση, αντίρρηση, πείτε το πώς θέλετε. Νιώθετε μόνος, κύριε Καραταγλίδη. Μήπως αυτό το πράγμα τώρα είναι... Δηλαδή είναι δυνατόν μόνο εσείς. Είναι στην αρχή, κύριε Ματσούλη. Ναι, αλλά η διαβούλευση δεν είναι απεριόριστη, είναι ένας μήνας. Η διαβούλευση είναι το πιο τυπικό και νόμιμο μέσο έτσι ώστε να εκφράσει μία άποψη. Ναι. Από εκεί και πέρα το καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να ενεργοποιηθεί και η τοπική κοινωνία με την έννοια και των θεσμικών φορέων σε όλους τους βαθμούς. Εγώ δεν πιστεύω ότι δεν θα υπάρξει και ένα περιφερειακό συμβούλιο του θέματος. Θα έπρεπε ήδη σίγουρα το περιφερειακό συμβούλιο να στείλει ως απαράδεκτο αυτό το κείμενο πίσω για την ισοτιμία της Δυτικής Μακεδονίας ή όχι. Αυτό θα το κρίνει το περιφερειακό συμβούλιο. Εγώ εμένω στις απόψεις του επιμελητηρίου, δεν ξέρω αν το διαβάσετε μέσα στη διαβούλευση. Το κρίνουμε, το θεωρούμε ελαχίστως μεροληπτικό και άδικο. Μπράβο, δεν το ουσιαστικά αυτό. Το διάβασε το κομμάτι σας ο κύριος Νικητίδης. Ναι. Αν αυτό ισχύσει, μιλάμε πλέον για έναν ενδοπεριφερειακό διαχωρισμό. Μιλάμε για δύο ταχύτητες χωρικού επενδυτικού περιβάλλοντος. Είμαστε που είμαστε δύο ταχυτήτων. Τώρα με την περίφημη δίκαια μετάβαση μπορεί να γίνουμε και τεσσάρων, ξέρω εγώ. Κοιτάξτε, εγώ περιμένω να δω τις εξελίξεις. Θα περιμένω να δω κάποιες τοποθετήσεις. Δεν σας το κρύβω ότι έχω μιλήσει με τον Περιφερειάρχη και υπάρχει έκδηλη ανησυχία. Εάν δεν καταφέρουμε να μπορέσουμε να το αλλάξουμε αυτό για πολλούς και διάφορους λόγους, οι οποίοι ίσως να είναι τυπικοί ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε, όχι να πάρουμε υποσχέσεις, να εξασφαλίσουμε ανταποδοτικά μέτρα. Ακριβώς. Δεν νοείται να ξεκινήσουμε μία περίοδο στην οποία θα γίνεται μία επένδυση με 80% επιδότηση στη Νέα Πολυφερειπίν, η οποία είναι λίγα χιλιόμετρα από την Καστοριά. Και παραδίπλα στο Βογατσικό. Και στο Βογατσικό να είναι 60. Ποιος θα έρθει εδώ. Δηλαδή είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Έτσι. Τώρα. Να πω ότι εκτός από τη δική σας κίνηση, για να μην αδικήσουμε, υπήρξε και η επίσκεψη του κύριου Μόσχου και αγροτών, κτηνοτρόφων κτλ. Στον κύριο Σαββόπουλο την Παρασκευή για να τα εκθέσουν όλα αυτά. Δηλαδή αρχίζει κάτι, αλλά είναι ακόμα στην αρχή του. Πρέπει να φουντώσει όλο αυτό το πράγμα. Όλο αυτό καταλήγει στην Ελληνική Βουλή. Η Ελληνική Βουλή σε κάποιες εβδομάδες θα ψηφίσει το συγκεκριμένο σχέδιο, γιατί πρέπει να καταλάβουμε και τις διαδικασίες και πρέπει να καταλάβουμε και προς τα πού πρέπει να έχουμε μια επικοινωνία. Το να βγαίνουμε και να φωνάζουμε μεταξύ μας δεν λέει τίποτα, μπορούμε και να το κάνουμε εύκολα. Α, και για μνημόσυνο είμαστε πρώτοι, αυτό έλεγα νωρίτερα. Αν μου πείτε μετά τις διαβουλεύσεις και μετά το κλείσιμο του σχεδίου να αρχίσετε να κλαίμε όλοι εδώ πέρα με μαντήλια. Με μαντήλια, ξεχάστε με εμένα, δεν είμαι μέσα σε αυτό το κόλπο. Τώρα, άμα θέλετε, είμαι. Κατά την ταπεινή μου άποψη, πολύ ταπεινή μου άποψη, το σχέδιο αυτό οδεύει προς ψήφιση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο για να πάει ως σχέδιο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που θα εγκριθεί. Ήταν να τρέπουμε λοιπόν τώρα ή κλάφτα χαράλαμπε, αυτό θέλουμε να πούμε. Ή πρέπει λοιπόν σε αυτόν τον βαθμό η τοπική κοινωνία
να δώσει την αντίδρασή της και να κάνουμε μια προσπάθεια για να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί, γιατί σας το ξαναλέω, έτσι πως φαίνεται, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πρέπει να υπάρχουν κάποια μέτρα. Σας το ξαναλέω ότι ο Περιφερειάρχης είναι ανήσυχος και αυτός, μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας ψάχνει να βρει και αυτός πώς ακριβώς θα μπορέσουμε να το διαμορφώσουμε με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να μην μιλάμε για άδικη μετάβαση, αλλά να μιλάμε για μια δίκαιη μετάβαση στη Δυτική Μακεδονία. Ποιος το έφτιαξε αυτό το σχέδιο, είναι του Υπουργείου Καθαρά ή είναι δραμανκετοπική εδώ το σχέδιο? Το σχέδιο είναι του Υπουργείου Καθαρά. Μάλιστα. Τώρα από εκεί και πέρα το Υπουργείο, αν έχει λάβει υπόψη κάποιες διαβουλεύσεις οι οποίες είχαν γίνει με τον κύριο Μουσουρούλη, αν και το τι έχει λάβει υπόψη γενικά, εγώ δεν θα μπορέσω αυτό να το ξέρω σε κάθε λεπτομέρεια. Πάντως γνωρίζω ότι όλα αυτά τα σχέδια δίκαιης μετάβασης, το οποίο δεν αφορά μόνο τη Δυτική Μακεδονία, αφορά ένα σύνολο ευρωπαϊκών περιοχών. Και τη Γερμανία αφορά, παραδείγματος χάρη. Αφορά τα πάντα. Σε αυτά λοιπόν τα σχέδια μέσα, το τι παίζει ρόλο, σίγουρα υπάρχει μια γενική αρχή, μια καταστατική κάστα για το πώς πρέπει να χτυπούν τα προγράμματα αυτά. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω πόσο επηρεασμό μπορεί να έχουν τα κοινοβούλια. Αυτά όμως είναι θέματα, εάν το ελληνικό κοινοβούλιο αντιδράσει και πει πραγματικά ότι η μετάβαση είναι άδικη όσον αφορά τους δύο νομούς και θα πρέπει να γίνουν κάποια άλλα πράγματα ή ανταποδοτικά, καταλαβαίνετε ότι... Κοιτάξτε, εγώ πάντοτε σε όλα τα θέματα θεωρώ ότι έχουμε να κάνουμε με μία διαπραγμάτευση. Δεν είμαστε πάντα δεν είμαστε αντίπαλοι. Ούτε με την Κοζάνη, ούτε με τη Φλόρινα, ούτε με κανέναν δεν είμαστε. Θεός φυλάξει. Έτσι, απλά πρέπει να φτιάχνουμε μία διαπραγμάτευση πάντοτε. Αυτή τη στιγμή η απολιγνητοποίηση φαίνεται ως άδικη και είναι στο χέρι μας με προτάσεις και με δυναμισμό να την κάνουμε έτσι ώστε να μας δώσει και εμάς ανταποδοτικά. Σίγουρα προκύπτει λόγω της απολιγνητοποίησης που αφορά την πτώση. Μα εδώ δεν μας δίνουν, αυτό λέγαμε νωρίτερα, κύριε Καρδάκη, δεν μας δίνουν ούτε το κοκαλάκι. Δηλαδή κάποια στιγμή. Όχι. Δεν μιλάμε. Ακούστε κύριε Νατσούλη, να είμαι ξεκάθαρος. Δεν είναι με βλέπετε που είμαι ήπιος, είμαι λόγω φύσης. Δεν γίνεται με κοκαλάκια. Τα ποσοστά αυτά που βλέπω και τα χρήματα που βλέπω για τις επενδύσεις που βλέπω, εάν μείνουν ως έχει, μιλάμε για αποκλεισμό και απομόνωση της Καστοριάς και των Γρεβενών. Μα θα φύγουν τώρα και εδώ επιχειρήσεις να πάνε δίπλα στην Νεάπολη. Εγώ είμαι αισιόδοξος. Είμαι αισιόδοξος, αλλά από την άλλη τη μεριά θα πρέπει να υπάρξει πίεση. Και η πίεση θα πρέπει να γίνει από τους θεσμικούς φορείς. Πρέπει να καταλάβουμε. Μέχρι λοιπόν, στιγμής την βλέπετε. Μέχρι στιγμής την βλέπετε. Εδώ δεν μιλάμε ούτε για ένα, ούτε για δύο, ούτε για πέντε, ούτε για 50 εκατομμύρια. Μιλάμε για κάποια δισεκατομμύρια τα οποία θα επενδυθούν στη Δυτική Μακεδονία. Εντάξει, μην τρελαθούμε, δεν είναι όλα για την επιχειρηματικότητα. Αλλά όταν εγώ βλέπω ότι υπάρχει αυτή η μεγάλη διαφορά των ποσοστών σε υποθετικές επενδύσεις οι οποίες θα γίνουν, καταλαβαίνετε ότι ήδη υπάρχει μια ανισότητα. Τώρα, όσον αφορά αυτό που λέτε την αντίδραση. Σιγά σιγά, όπως το είπατε και εσείς, ξεδιπλώνεται το γεγονός ότι εγώ βγήκα πρώτος και έκανα μια επισήμαση στη διαβούλευση. Αυτό δεν λέει τίποτα. Βγήκαν οι αγρότες στο Σαββόπουλο. Καλό είναι και αυτό. Μην ασχολούμαστε λοιπόν με αυτά. Έχουμε κουραστεί όλα αυτά τα χρόνια στην Καστοριά. Ποιος βγαίνει πρώτος, ποιος βγαίνει δεύτερος. Δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει το αποτέλεσμα. Και το αποτέλεσμα λέει ότι θα πρέπει να υπάρξει μια αντίδραση γενικότερη από θεσμικούς, επαναλαμβάνω, φορείς. Αυτό λέμε και εμείς. Δεν είναι δουλειά των συνδικαλιστικών οργάνων. Ξέρουμε ποιοι είναι οι θεσμικοί φορείς. Πρώτος, δεύτερος, τρίτος βαθμός αυτοδιοίκησης. Τα γνωρίζουμε αυτά, οι βουλευτές μας. Θα πρέπει επιτέλους να δούμε, να συνταυτιστούμε, να κουβεντιάσουμε και να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Έτσι. Η κατάσταση βρίσκεται στο Υπουργείο Ενέργειας. Είναι ο κύριος Χατζηδάκης, ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει την πακέτα. Και από εκεί και πέρα όλοι οι υπόλοιποι θα πρέπει να πιέσουν έτσι ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε μια καλή διαπραγμάτευση για να πάρουμε πράγματα. Μες. Καταλαβαίνετε τι λέω. Καταλαβαίνω πολύ καλά τι λέτε. Μπορεί ένα ανταποδοτικό. Ο χρόνος όμως δεν είναι σύμμαχός μας πιέζει. Κύριε, και όλα αυτά πρέπει να ανοίξουμε λίγο τους εγκεφαλικούς μας ορίζοντες. Εάν δεν μπορεί να γίνει μια εξομοίωση ποσοστών, ένα ανταποδοτικό μπορεί να μην είναι μόνο οικονομικού ή επενδυτικού ενδιαφέροντος, μπορεί να είναι κάτι άλλο. Μπορεί να είναι φερρυπίν, δεν θέλω τώρα να πω εγώ προτάσεις, αυτά είναι αρμοδιότητα άλλων να τα πούνε. Αλλά υπάρχουν και άλλα έργα τα οποία έχουν να κάνουν με, θα έλεγα, θεσμικές επενδύσεις ή θα έλεγα μεγάλες επενδύσεις, οι οποίες δεν είναι μόνο με την επιχειρηματικότητα,
υπάρχει η παιδεία, υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία θα μπορούσαμε να πάρουμε κάποια. Άρα δημιουργία. Λοιπόν, σαν νομός, μήπως δεν ήμασταν και έτοιμοι, μήπως δεν συνοηθήκαμε εν όψη αυτής της ιστορίας να καταθέσουμε συνολικά μια πρόταση κι εμείς, σαν Καστοριά, και όχι αποσπασματικά ο Καραταβλίδης με τα δικά του, ο Μόσος με τα δικά του, ο καθένας με τα δικά του. Δεν θυμάμαι αν το έχουμε συζητήσει. Νομίζω πως το έχουμε συζητήσει σε διάφορες έτσι συνεντεύξεις. Το θέμα της συνεννόησης... Μια στρατηγική πρόταση από τον νομό υπάρχει. Μία. Να έχουμε μία. Να έχουμε ένα χαρτί. Να είναι κοινό για όλους. Έχουμε. Δεν έχουμε. Τι να σας πω. Από το 2013 τα δημοσίευα αυτά τα πράγματα. Δεν έχουμε. Ότι πρέπει να υπάρξει ένας εσωτερικός στρατηγικός σχεδιασμός. Τουλάχιστον για τα 3-4 βασικά πράγματα τα οποία ενδιαφέρουν την Καστοριά. Αγροτικός τομέας, γούνα και τουρισμός. Από εκεί και πέρα δεν έχω να σχολιάσω κάτι άλλο. Τα σχολιάζω χρόνια αυτά, τα δημοσιεύω χρόνια, τα έχουμε γράφος. Τι να σας πω. Κύριε Καρδαγκλήτη, περιμένουμε τις κινήσεις λοιπόν αυτών ακριβώς των αρμοδίων, των θεσμικών φορών, τις επόμενες μέρες, όχι μήνες, μέρες. Και να σας πω κάτι. Ώρες θα έλεγα. Χωρίς έτσι καμία διάθεση και αυτοκριτικής να κάνω, αλλά γενικότερης κριτικής δεν θα με βρείτε εύκολο να την κάνω. Αλλά ξέρετε κάτι, εμείς ψάχνουμε να βρούμε τώρα το στρατηγικό σχεδιασμό, ενώ δεν έχουμε, ας πούμε, κάνει κάποιες πολύ βασικές συνεννοήσεις για μερικά πράγματα. Ακριβώς. Και όταν λέω συνεννοήσεις, δεν θέλω να θίξω κανέναν. Και το λέω αυτό με τα λόγου γνώσης. Δεν είναι ότι θέλω να τα έχω καλά με όλους. Απλά σας λέω το εξής. Υπάρχουν αξιολογότατες προτάσεις. Έχω ακούσει και από τον Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς, τον κ. Σαββόπουλο, και από τον Δήμαρχο Καστοριάς, από τον Δήμαρχο του Άργου. Ωραιότατα πράγματα. Γενικότερα. Και από το Επιμελητήριο, τις δικές μας προτάσεις, τις οποίες κάθε χρόνο τις αναθεωρούμε και τις δημοσιεύουμε κτλ. Ναι, αλλά είναι σε επίπεδο προτάσεων. Άλλο είναι η πρόταση, έτσι, και το να έχει ο καθένας μας ξεχωριστές προτάσεις. Και άλλο ένα στρατηγικό, είναι... ένα στρατηγικό σχέδιο για τον νομό. Να συνεννοηθούμε και να συνυπογράψουμε λοιπόν μια στρατηγική κατεύθυνση πάνω στην οποία ανεξαρτήτων προσώπων θα την υποστηρίζουμε. Καταλαβαίνετε τι λέω. Μα είναι θα λέγαμε το πιο απλό που μπορεί να σκεφτεί κάποιος. Πέστε ότι είμαστε και μια το, οικογένεια. Πιο, ένα στόχο δεν βάζουμε. Δύσκολο. Δεν θέλουμε 150 πράγματα. Παίρνουμε ένα, δύο, τρία για τη ζωή μας. Ούτε αυτά δεν μπορούμε να ζούμε. Κύριε Νατσούλη, και το πιο δύσκολο. Και το πιο δύσκολο. Δυστυχώς η συνεννόηση και η συντάκτηση είναι το πιο δύσκολο. Σας το ξαναλέω, προτάσεις υπάρχουν και μάλιστα οι περισσότερες είναι αξιόλογες. Το ζητούμενο είναι η συνένεση. Να συνενέσουμε και να πηγαίνουμε γροθιά. Και αυτό δεν σημαίνει πάλι ότι θα τα καταφέρουμε. Έχουμε ξανακάνει στο παρελθόν, έτσι, αρκετές φορές υπήρχε μια καλή συνένεση σε μερικά ζητήματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα κερδίσουμε. Απλά αυτό είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να κάνουμε τον αγώνα μας. Τώρα, για να ξαναεπιστρέψω στο θέμα, ναι, όντως, θα πρέπει να υπάρχουν αντιπροτάσεις. Δεν μπορεί, νομίζω, η Καστοριά αυτό όπως το βλέπουμε να το αφήσει να περάσει έτσι. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι είναι δύσκολο να πάρει μια περιφερειακή μορφή. Κανένα πρόβλημα, από εκεί και πέρα διαπραγμάτευση, να δούμε πώς αυτό το πράγμα θα το εξισορροπήσουμε για να μην φτάσουμε σε μια άδικη μετάβαση για την περιοχή της Καστοριάς. Έρχεται ένα μήνυμα εδώ, λέει, τι προτάσεις υπάρχουν. Υπάρχουν πάρα πολλές προτάσεις, αλλά επαναλαμβάνω αυτό που λέει και ο κύριος Καρδελίδης, είναι μεμονωμένες. Υπάρχει πρόταση, ας πούμε, για να σας δώσουν καταλάβετε, μέχρι και για δημοπρατήριο δερμάτων. Παραδείγματος χάρη, λέω. Προτάσεις, σας το λέω, σε κάθε κλάδο. Συμφωνούσατε εσείς με την ευκαιρία, κύριε Καρδελίδη? Κοιτάξτε να δείτε, γίνανε κάποιες συζητήσεις, οριμάζουν κάποια πράγματα, έτσι σε μια πολύ γενική, ας το πούμε, θεώρηση, ενώ είναι που φαίνεται δύσκολο το εγχείρημα, με βρίσκει σύμφωνο. Μάλιστα. Αυτό είναι ένα παράδειγμα για να καταλάβουμε τι θέλουμε και τι στόχους μπορούμε να βάλουμε. Κύριε Καρδαγλίδη, θα είστε μαζί μας και το επόμενο διάστημα. Μοιραία. Όποτε με χρειαστείτε, κύριε Νατσούλη, να υπενθυμίσω κιόλας και σε κάθε ευκαιρία που θα μου δίνετε ότι μέχρι τις 26 λύγει το πρόγραμμα ρευστότητας COVID. Ναι. Οπότε να ενεργοποιηθούν οι επιχειρηματίες, να ρωτήσουν. Από την ενημέρωση που έχω υπάρχει ενδιαφέρον, καλά πηγαίνει. Αλλά επειδή δεν υπάρχει χρόνος, ο μήνας σήμερα έχει, πόσο είμαστε? 19. Μέχρι τις 26, πόσο είναι? Τι είναι, τι έμεινε? 7 μέρες. Μια εβδομάδα. Αν βγάλετε και το Σαββατοκύριακο, ουσιαστικά τη Δευτέρα που μας έρχεται, δηλαδή μέχρι την Παρασκευή. Λήξη χρόνου.
Μέχρι την Παρασκευή τελειώνουμε και με δικαιολογητικά, κλείνουν τα δικαστήρια για να πάρουμε επιστοποιητικά. Ό,τι είναι να κάνουμε λοιπόν θα το κάνουμε αυτή την εβδομάδα. Ωραία. Μία παράκληση και σε εσάς να το επαναλαμβάνετε αρκετές φορές. Ό,τι για να μην κάνουμε. Έχουμε φαινόμενο την Πέμπτη και την Παρασκευή να πούμε δεν το ήξερα και δεν είναι και νόμιζα ότι θα πάρει παράταση. Και νόμιζα ότι θα πάρει παράταση. Ναι. Έγινε κύριε Καρδαγλίδη, ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια, να είστε καλά. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.